την ώρα που στα ακούμια Αγίου Βασιλείου παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης και ενώ νέο μέτωπο άνοιγε το μεσημέρι στα Πευκάκια του Δήμου Ρεθύμνης, οι άνεμοι συνέχιζαν να πνέουν ενισχυμένοι, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών. Από αργά απόψε προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση, που θα σημάνει και την μείωση του βαθμού επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών. Οι βόρειοι άνεμοι, εκτάκτως θα λέγαμε, έδειξαν από τα χθεσινά δεδομένα μία πρόσκαιρη ενίσχυση στα πελάγη, ενώ στις βόρειες περιοχές μπορεί να φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ, στην ενδοχώρα και νότια θα είναι πολύ πιο ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, και μάλιστα με μέγιστες εντάσεις σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα του Ρεθύμνου, να ξεπερνούν και τα 7 μποφόρ. Μπορεί οι άνεμοι να εξασθενούν από απόψε. Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα διατηρηθεί στα βόρεια κοντά στους 34 βαθμούς, ενώ στις νότιες περιοχές θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο διήμερο θα επικρατήσουν ήπιες συνθήκες, με την ένταση των ανέμων να πέφτει στα 2 με 3 μποφόρ, μειώνοντας τον κίνδυνο για ένα νέο πυρηνό μέτωπο. Ανατολικά θα φτάνουν μέχρι και τα 4 και στα νότια τα 4 με 5 μποφόρ και αυτό θα συνάδει, όπως είπαμε, και με πολύ καλές θάλασσες. Και η θερμοκρασία, σε, ας το πούμε έτσι, λίγο υψηλά της εποχής επίπεδα, στους 32-34 και πάλι θα είναι για τις βόρειες περιοχές, 36 και πάνω θα είναι για περιοχές του νότου. Από το Σάββατο όμως οι βοριάδες ενισχύονται ξανά, ανεβάζοντας τον κυματισμό στις βόρειες ακτές της Κρήτης και με ισχυρές ρηπές στα νότια παράλια. Επανέρχεται ο ετησίας, το κοινώς γνωστό Μερτέμι, πιο ενισχυμένο όμως αυτή τη φορά. 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ στα πελάγια άνεμοι. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί και ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις στην ενδοχώρα και τα νότια του νησιού μας. Το Σαββατοκύριακο, λόγω των ενισχυμένων βοριάδων, η Κρήτη ανεβαίνει και πάλι κατηγορία κινδύνου στον χάρτη της πολιτικής προστασίας για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.